Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα ξεκινήσει σε δευτερόλεπτα η ορκομοσία. Θα επαναλάβετε μετά από μένα. Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου, ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους, και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Συγχαρητήρια και καλό τύχη. Καλά. Μόνο αυτό είναι. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε κι εσείς, τον πολιτικό όρκο τον οποίο έδωσαν οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως μας έλεγε προηγουμένως και η Χρύσα Ρουμελιώτη, το είδαμε κι εμείς, όλοι οι υπουργοί αναπληρωτές και υφυπουργοί έδωσαν πολιτικό όρκο και τώρα αναμένεται, αφού υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπέγραψε και ο Πρωθυπουργός, όπως είδαμε, βλέπουμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης με τη σειρά του και Υπουργό Οικονομίας να υπογράφει και αυτός, ο κύριος Δραγασάκης. Υπέγραψε, θα υπογράψουν με τη σειρά τους και οι υπόλοιποι, ο κύριος Βίτσας θα υπογράψει τώρα και οι υπόλοιποι λοιπόν υπουργοί και αναπληρωτές και υφυπουργοί, τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον χθεσινό, όπως έχουμε πει, διορθωτικό και περιορισμένο ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κύριος Κουβέλης τώρα κάθεται στην καρέκλα και υπογράφει και αυτός με τη σειρά του. Ο κύριος Κουβέλης είναι ο νέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το πρόσωπο έκπληξη στον μίνι αυτό ανασχηματισμό. Βλέπουμε τον κύριο Κουβέλη να χαιρετάει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να έχει μια χειραψία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Τζούφη, ένα νεοεισερχόμενο πρόσωπο στην κυβέρνηση, είναι η νέα υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μερόπη Τζούφη, υπέγραψε και αυτή με τη σειρά της και χαιρετάει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, υπογράφει και αυτός. Είναι ο νέος υφυπουργός Εργασίας, μέχρι πρότινος, μέχρι σήμερα, ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Βλέπουμε τον κύριο Στρατή, τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατή, υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού. Λοιπόν, είναι τα νέα μέλη της κυβέρνησης, αυτόν τον μίνι ανασχηματισμό. Ολοκληρώθηκε η ορκομοσία. Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι τα καθιερωμένα πηγαδάκια μετά τον ανασχηματισμό. Είναι έτσι οι πρώτες συζητήσεις, τα πρώτα σχόλια μετά την είσοδο των νέων μελών στο κυβερνητικό σχήμα και την μετακίνηση κάποιων υπουργών σε νέα πόστα, σε νέα υπουργεία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Δραγασάκης έχει πλέον στο νέο κυβερνητικό σχήμα ένα αναβαθμισμένο διπλό ρόλο, διατηρεί το χαρτοφυλάκιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και γίνεται και αναλαμβάνει και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομίας. Λοιπόν, πάμε στη Χρύσα Ρουμελιώτη που βρίσκεται εντός της αίθουσας του Προεδρικού Μεγάρου. Λοιπόν, Χρύσα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως, σε ακούμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είπε ο κύριος Βίτσας ως παλέμαχος στον κύριο Κουβέλη, ο οποίος ανέλαβε, αναλαμβάνει τη θέση του και με πολλά χαμόγελα βέβαια, γιατί η διάθεση είναι ευχάριστη, πρέπει να πω εδώ στο Προεδρικό. Είπε στον κύριο Κουβέλη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και πρέπει να ενημερώνεται απευθείας για όλα τα θέματα. Το ξέρω, είπε ο κ. Κουβέλης, γνωρίζω το Σύνταγμα και τις πρόνοιες του. Το πηγαδάκι που κυριαρχεί, πρέπει να πω, είναι αυτό του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Βίτσα και τον κύριο Κουβέλη. Τα δύο νέα παιδιά που πήραν χαρτοφυλάκιο. Ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Στρατής. Ναι. Και ο κύριος Στρατής.
Είχαν μια εμφανή αμηχανία, ωστόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός με τη γλώσσα του σώματος και προσπάθησαν να τους ενθαρρύνουν και να τους εντάξουν. Ο κύριος Δραγασάκης με τον κύριο Στρατή και τον κύριο Πετρόπουλο, ο οποίος δεν όργησε και βέβαια βρέθηκε εδώ στο ακροατήριο ο Υφυπουργός Εργασίας, όπως και η κυρία Φωτίου, βρίσκονταν εδώ στο ακροατήριο μαζί με τους συγγενείς των νέων υπουργών και υφυπουργών. Έχει τη Γαδάκη με τον κύριο Στρατή, ο κύριος Δραγασάκης. Σας είπα όμως ότι το πηγαδάκι το οποίο έχει είναι και με αρκετά σοβαρά πρόσωπα είναι αυτό του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Βίτσα και τον κύριο Κουβέλη. Και τον κύριο Κουβέλη, ναι. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης ήταν πολύ, πολύ ενθαρρυντικός με τους νέους, με τα δύο, με τον κύριο Στάτη και τον κύριο Ηλιόπουλο, όπως επίσης έκανε και μια συζήτηση με την κυρία Τσούφη. Έχουν συναντηθεί στα Γιάννενα πρόσφατα με την κυρία Τσούφη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν στις 21 Φεβρουαρίου βρέθηκε εκεί για την επέτειο της απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Είχαν να πούν για το Πανεπιστήμιο, αν είδα καλά, διαβάζοντας τα χείλη από μακριά. Και τώρα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τζανακόπουλος είναι με το, και το προσωπικό του φίλο με τον κύριο Ηλιόπουλο συνομιλώντας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Το καθιερωμένο ποτό, χαμόγελα, συζητήσεις. Αυτό είναι το κλίμα μετά την ορκομοσία. Δεν δείχνουν όμως διάθεση να θέλουν να φύγουν. Τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Κουβέλη. Όπως καταλαβαίνετε, το χαρτοφυλάκιο το οποίο αναλαμβάνει ο κύριος Κουβέλης είναι αρκετά σημαντικό. Έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτό, γιατί όπως σας είπα και πριν, και η πρόνοια του συντάγματος είναι ότι είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, οπότε η συζήτηση του συνεχίζεται και επ' αυτών των θεμάτων. Είμαστε σε μια συγκυρία που δεν θα μπορούσε να την πει κάποιος εύκολη, που ο κύριος Κουβέλης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αναπληρωτή υπουργού άμυνας. Έτσι είναι, είναι γεγονός. Και βέβαια να πούμε ότι το έλεγα και προηγουμένως, Χρύσα, πριν συνδεθούμε, τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει στην κυβέρνηση ο κύριος Δραγασάκης. Αντιλαμβανόμαστε ότι και αυτό έχει τη σημασία του, με δεδομένο ότι πρωταρχικό στόχος της κυβέρνησης και του κυβερνητικού έργου είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 και η έξοδος από τα μνημόνια. Ο κύριος Δραγασάκης λοιπόν αναλαμβάνει ένα διπλό πόστο, παραμένει στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και αναλαμβάνει το πόστο του Υπουργού Οικονομίας σε μια πολύ σημαντική περίοδο για τη χώρα και αυτός. Ντένια μου, θέλω απλώς να σου πω ότι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός αποχωρούν. Είχαν μια μικρή συνάντηση στο γραφείο του πριν έρθουν στην αίθουσα. Ωστόσο, θα δούμε τώρα, μάλλον θα κάτσουν και τώρα για λίγο για να κουβεντιάσουν οι δυο τους σε μια κατηδίαν μικρή συζήτηση. Είπαμε, τα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και κυρίως τα εθνικά, στα οποία έχουν και οι δύο παρέμβει το τελευταίο διάστημα, είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά και βρίσκονται στην επικαιρότητα. Έτσι ακριβώς. Και η πορεία της οικονομίας είναι επίσης ζητήματα που τρέχουν αρκετά σημαντικά. Λοιπόν, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, όπως είχαν μια μικρή συνάντηση πριν έρθουν μαζί στην αίθουσα που έγινε, που δόθηκε πολιτικός όρκος, έχουν και τώρα μια συνάντηση. Θα δούμε πόσο θα διαρκέσει. Μία ευκαιρία λοιπόν για να μιλήσουν για όλα τα ανοιχτά και σημαντικά.